Είσαι ένας άνθρωπος που έχει μοιραστεί το πρόβλημα του Τάσου με τον κόσμο και πραγματικά μας δημιουργείται μεγάλη συγκίνηση που λέτε αυτά τα δύο λόγια σήμερα. Δεν έχω να δει ποτέ για τον Τάσακα. Πιστεύω ότι η κλάση του είναι τεράστια. Το βρήκε αυτή η ατυχία της ασθένειας, της πολύ σπάνιας ασθένειας. Ένα παιδί στο 1,5 εκατομμύριο. Το όνειρό του ήταν να γίνει σκηνοθέτης. Δεν μπορούσε να το κάνει μετά, αφού πήγε σε ένα επειδή πολυθρόνα, τελείωσε. Ο Τάσος είναι ιδιαίτερα αγαπητός από όλους τους Έλληνες, είτε τον ξέρουν είτε όχι. Παλιά έχει κάνει και εκπομπές στο σπίτι, δεν πέμε, ήταν πιτσιρικάς, με ροκ μουσική, γιατί ήταν της ροκ ο Τάσος. Έφυγε. Έφυγε. Το περιμένατε, γιατί λέγανε όλοι ότι ήταν ξαφνικό. Έγινε ξαφνικά αυτή η ιστορία και οφείλεται στην αρρώστιά του να παραστήσει ότι όταν έπαθε τον κεφαλικό, η πίεση του πήγε 2. Και μας είπαν οι γιατροί ότι εγκεφαλικά είναι νεκρός, η καρδιά του σου αντέξει. Δεν αντέξει η καρδιά του, καμιά εβδομάδα έζησε. Ήταν η ασθένεια η οποία του έκανε καρδιακή ανεπάργεια, το ανασωπητικό του σύστημα λόγω της ασθένειας του Φρίντ Ράιχ. Του στέρισε τα πάντα. Του στέρισε τα πάντα. Να είστε καλά να τον θυμάστε, δεν σας κουμπίζω. Το είναι ότι όπως τον είδα τώρα ήταν πολύ ήρεμος. Πολύ ήρεμος. Δεν το περίμενα. Τόσο ήρεμος και τόσο όμορφος. Ευχαριστώ.